Κύριε Πρόεδρε, η κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών είναι κρίσιμη σημασίας όχι μόνο για την εξωτερική πολιτική, όχι μόνο για τη θέση της χώρας στο βαλκανικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον, αλλά και για το εσωτερικό μας, όπως φαίνεται. Για τον πολιτισμό μας, για την ταυτότητα, για τη διαμόρφωση των συμπεριφορών των πολιτών και για το δημόσιο βίο. Η Συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να εγκριθεί αν θέλουμε να μετονομαστεί η γειτονική χώρα σε Βόρεια Μακεδονία και να μην εξακολουθήσει να ονομάζεται από όλο τον κόσμο Μακεδονία. Αν δεν εγκριθεί, τότε, ενώ ο ένας εταίρος θα έχει συμμορφωθεί στα ζητούμενα, ο άλλος, δηλαδή εμείς, θα τα έχει αθετήσει. Και αυτό δεν θα είναι μόνο ένα βατερλό της διεθνούς θέσης της χώρας. Θα είναι ο θρίαμβος της δηλητηριώδους νοοτροπίας, της αποκάλυψης ενός συναισθήματος περιφρόνησης και επιθετικότητας προς τους γείτονες, στο οποίο έχουμε δυστυχώς βεβαρημένο ιστορικό. Πάνω σε αυτό το ζήτημα θα επιχειρηματολογήσω. Οι ερευνητές που μελετούν τα αρχεία βρίσκονται συχνά μπροστά σε τεκμήρια αυτής της υπεροψίας. Θυμίζω ότι έγραφε προς τον Πρωθυπουργό Στέφανο Δραγούμη το 1910 ο Έλληνας απεσταλμένος στην Κεντρική Μακεδονία για τους σλαβόφωνους Μακεδόνες, επισημένοντας πως είναι απόλυτη ανάγκη η αποστολή χρημάτων προς επίτευξη του ιερού σκοπού μας, δηλαδή του προσετερισμού τους. Λέει λοιπόν, δια πάσης θυσίας δεν πρέπει να αφήσουμε τα ατυχή αυτά πλάσματα, τα οποία Μακεδόνες καλούνται, να πέσουσι εις τα σαγκάλα των Βουλγάρων. Τα ατυχή αυτά πλάσματα, τα οποία Μακεδόνες καλούνται. Δεν θα σχολιάσω ότι τους αποδίδεται τότε το όνομα Μακεδόνες, κάτι που, που τους αρνούνται σήμερα ορισμένοι αδιάβαστοι. Αλλά η φράση συνοψίζει το μείγμα αλαζονίας και περιφρόνησης που χαρακτηρίζει ορισμένες συμπεριφορές, το οποίο έχει γίνει βεβαίως στόχος κριτικής, ηρωνίας και σάτυρας και για το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε περήφανοι. Αυτή τη λάθος νοοτροπία κατάφεραν οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις να ακυρώσουν με τη Συμφωνία των Πρεσπών, καλλιεργώντας από τους ίδιους τους πρωθυπουργούς των δύο χωρών ένα πνεύμα έντιμης διαπραγμάτευσης και αλληλοσεβασμού των διαφορών. Θέλω να υπογραμμίσω ότι οι εξωτερικές σχέσεις μιας χώρας επηρεάζουν όχι μόνο την εσωτερική της πολιτική κατάσταση και την ποιότητα της δημοκρατίας, αλλά γενικότερα το δημόσιο βίο, τον πολιτισμό της, την καθημερινή ζωή, τις τάσεις των πολιτών. Η επιθετικότητα στην εξωτερική πολιτική εύκολα συστρέφεται σε επιθετικότητα στο εσωτερικό, σε συμπλεγματική εσωστρέφεια και απομονωτισμό, σε αδιαφορία για όσα η εκπαίδευση και ο πολιτισμός μπορούν να μας μάθουν. Το μείγμα περιφρόνησης και τυφλής επιβολής προς τους γείτονες εύκολα μετατρέπεται σε κρίση μεγαλείου και υπεροψία, όχι μόνο προς τους εκτός συνόρων, αλλά και προς τους εντός. Ο εθνικιστικός παροξυσμός γύρω από το Μακεδονικό λειτουργήσε επανειλημμένα ως έναυσμα εναντίον των δημοκρατικών κατακτήσεων του ίδιου του ελληνικού λαού. Στα συλλαλητήρια του 1992 για τη Μακεδονία εμφανίστηκε και απόκτησε δύναμη η Χρυσή Αυγή με λόγια μίσους που στη συνέχεια διαχύθηκαν σε κάθε μορφή του κοινωνικού βίου. Αυτός είναι ο διάβλος μέσα από τον οποίο τροφοδοτείται μια γενικευμένη αντικοινωνική συμπεριφορά, την οποία βλέπουμε στην καθημερινή ζωή, αλλά και σε επεισόδια που δυστυχώς ξεσπούν συχνά εναντίον των ξένων, των γυναικών, των διαφορετικών, των πιο αδύναμων. Το μίσος ξεκινάει εναντίον των πιο μακρινών για να φτάσει γρήγορα στους διπλανούς μας. Αυτά είναι τα αποτελέσματα όταν η αναζήτηση εχθρών και η αλαζονία γίνεται άξονας πολιτικής, όταν κόμματα του δημοκρατικού τόξου τις υιοθετούν για να τις μετατρέψουν σε πολιτικό κέρδος. Επικίνδυνο το παιχνίδι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Είναι πραγματικά παράδοξο, δε, αυτό που συμβαίνει σήμερα, να βλέπεις προσωπικότητες που διακήρυσαν την αφοσίωσή τους στο φιλελευθερισμό και στο διαφωτισμό, να κατρακυλούν πίσω στο χρόνο, κάτω από τις βασικές οικουμενικές αρχές που συγκρότησαν την νεωτερική κοινωνία. Γιατί όπως όλοι ξέρουμε, στη βάση των σύγχρονων διεθνών σχέσεων και του πολιτισμού βρίσκεται το πνεύμα αλληλοαναγνώρισης. Αυτή η διαδικασία είναι ο άξονας της ιστορίας μας, λένε οι μεγάλοι φιλόσοφοι. Η αναγνώριση του άλλου ως υποκειμένου δικαιωμάτων, που σημαίνει το σεβασμό στην αρχή των εθνοτήτων.
Γιορτάζουμε σε λίγο τα 200 χρόνια από την ελληνική ανεξαρτησία και η Ελλάδα είχε μια τεράστια συμβολή στην καθιέρωση της αρχής αυτής στον κόσμο. Είναι άτοπο, αδιανόητο, μια χώρα που διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στην καθιέρωση της αρχής των εθνοτήτων να μην σέβεται σήμερα την αρχή αυτή μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Και έχουμε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τα καταστατικά κείμενα του ΙΕ και της UNESCO, κείμενα για την αναγνώριση των πολιτισμικών δικαιωμάτων, ανάμεσα στα οποία την αναγνώριση των γλωσσών, την πολιτισμική ταυτότητα και φυσιογνωμία κάθε λαού. Αυτές οι αρχές βρίσκονται στη βάση όλων των συνθήκων και των διακηρύξεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι αδιανόητο σήμερα να σκεφτόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα χωρίς τα πολιτισμικά δικαιώματα. Η αναγνώριση της μακεδονικής γλώσσας στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο παρελθόν ορθώς έγινε και είναι πολύ θλιβερό που η αξιωματική αντιπολίτευση παίζει κρυφτό με αυτή την ιστορία. Η κυβέρνηση λύνει ένα ζήτημα 30 ετών με τόλμη και αποφασιστικότητα. Αυτό θα ανοίξει επιτέλους, ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, το δρόμο για να μπορούμε να προσγειωθούμε στο σήμερα, στη δική μας ιστορία, χωρίς κρίσεις μεγαλείου και ακόμη για να συνεργαστούμε με τους γείτονές μας στην ανάδειξη του κοινού βαλκανικού πολιτισμού, στον οποίο όλοι έχουμε θέση και δικαίωμα σε οποιαδήποτε γλώσσα και αν γράφτηκε η ιστορία κάθε χώρας, καθώς η διαφορετική κουλτούρα καθενός μας άνθησε και συγχρονίστηκε για αιώνες σε αυτά τα εδάφη. Προσβλέπουμε σε αυτή τη συνεργασία και τελειώνω γι' αυτό μια από τις μελλοντικές μας πρωτοβουλίες. Αξίζει να είναι να καλέσουμε τους Υπουργούς Πολιτισμού όλων των γειτόνων μας για να καταστρώσουμε σχέδιο συνεργασίας και ανάδειξης της πολιτισμικής κληρονομιάς αλλά και της σύγχρονης κουλτούρας για να δείξουμε στον κόσμο ότι τα Βαλκάνια μπορεί να υπήρξαν περί τη αποθήκη πολέμων, αλλά τώρα μπορούν να συνεργαστούν σε μια έκρηξη ιδεών, τεχνών, δημιουργικότητας και πολιτισμού. Ευχαριστώ.